είστε κάτοικος της περιοχής των Εξαμιλίων, εκεί πέρα που αντιμετωπίζετε κάθε μέρα προβλήματα με τον καταβλισμό. Ναι. Τι ακριβώς λοιπόν, ποια είναι αυτά ακριβώς τα προβλήματα? Τα προβλήματα είναι ότι φοβάμαι να πάω στο σπίτι μου, να κοιμηθώ στο σπίτι μου, να χαρώ το σπίτι μου. Αλλά το σπίτι είναι δικό μου και το θέλω. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Περνάω πάνω από καλώδια ρεύματος. Δεν με ενδιαφέρει γιατί κλέβουνε. Καλά κάνουν αφού τους αφήνουν οι ΔΕΗ και κλέβει. Εμένα με ενδιαφέρει ότι εγώ περνάω πάνω από τα καλώδια και εκεί μπορεί να τζεματιστώ κάποια μέρα. Γιατί είναι και τα νερά από κάτω. Και είχε σπάσει την άλλη φορά το νερό και έτρεχε ποτάμι το νερό. Πάνω στο ρεύμα. Λοιπόν, έλεος. Έλεος, αυτό θέλω. Βοήθεια. Μπορείτε να με βοηθήσετε. Έχω απευθυνθεί παντού. Πόσο καιρό γίνεται αυτό πάνω? Από το 92 που είμαι εκεί. Από το 92. Αντιμετωπίζουν όλοι οι κάτοικοι εκεί πέρα της περιοχής? Όλοι οι κάτοικοι, έτσι. Βέβαια. Όλοι οι κάτοικοι. Αν σας έλεγα, δηλαδή, να μου πείτε ποια είναι μερικά από τα προβλήματα που ζείτε. Λέτε ότι φοβάστε για τη ζωή σας. Ναι. Απειλούμε. Προχτές μπήκανε και δεν αφήσανε. Έχω μία φίλη η οποία μένουμε μαζί. Και εγώ φεύγω γιατί πάω για τα παιδιά μου, πάω για τις δουλειές μου, πάω για χιλιαδίω στους γιατρούς μου. Δεν μπορώ να, θέλω να τα πάω στο νοσοκομείο. Και δηλαδή, έλεος. Και με το που φεύγουν. Και με το που φεύγω, πάνε μέσα και δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Ούτε και φαΐ να φάω. Μέχρι και το φαΐ μου παίρνουν. Έλεος δηλαδή. Μέχρι και το φαΐ. Αστυνομία έρχεται εκεί? Όχι. Η αστυνομία έρχεται και ήρθε μια μέρα ένας αξιωματικός που έγινε κλοπή. Λέω, ποιος είστε εσείς, κύριε? Να όταν κάνετε την. Τι μου λέει, θα σας πω το όνομά μου. Δηλαδή, φοβόσαστε να πείτε το όνομά σας, του λέω. Γιατί? Ποιος ο λόγος? Ναι, ζητώ να ξέρω ποιος είναι αυτός που ήρθε. Γιατί και ο εισαγγελέας που μου είπε, έχω πάει στον εισαγγελέα. Έχω πάει παντού, έχω αφήσει. Αν θα πάθω από εδώ και πέρα τίποτα, έχω γραμμένα τους πάντες ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Ποιοι είναι υπεύθυνοι. Τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν. Δεν αντέχω άλλο. Απροστάτευτη τελείως, λέω. Απροστάτευτη τελείως. Από κανέναν. Είτε στην αστυνομία έχω κάνει, στις εισαγγελίες έχω πάει, πουθενά. Δηλαδή έλεος, κάτι πρέπει να γίνει. Βοηθήστε τον κόσμο, φοβάται ο κόσμος γιατί τους λένε δεν γίνεται τίποτα. Γιατί δεν γίνεται τίποτα? Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν γίνεται τίποτα? Ποιοι? Να μας πούνε. Θέλω να ξέρω τους λόγους που δεν γίνεται τίποτα. Πόσο άλλο δηλαδή να κάνω, τι άλλο? Και θα ανοίξω το στόμα μου και εγώ από εδώ και πέρα θα αποδείξω, τα έχω με γραμμένα, να αποδείξω ποιοι φταίνε για όλα αυτά. Και αν θα πάθω κάτι, θα είναι υπεύθυνη αυτή. Τελείωσε. Πλήρως αναρχία δηλαδή από την περίπτωση. Πλήρως αναρχία. Ναι. Και τι σας λένε, δεν γίνεται τίποτα? Όχι. Τι δεν γίνεται τίποτα? Δεν ξέρω. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι ανοχήρωτη η πόλη. Δεν ξέρω. Είμαστε στο έλεος δηλαδή των κλεπτών και των κλεπταποδόγων. Αυτό είμαστε. Δεν μπορούμε πλέον. Κάτι πρέπει να γίνει. Εγώ πώς θα προστατευτώ, επειδή είμαι μόνη μου, ή θα βρεθώ σαν τον. Το παιδάκι που σκοτώσανε στην αυτή και θα το πούνε μετά το θάνατό μου. Όχι, δεν θα τους γίνει χάρη. Όχι, το σπίτι μου το θέλω, τα όνειρά μου τα θέλω. Θέλω το σπίτι μου και θέλω να μπαίνω και να βγαίνω χωρίς να φοβάμαι. Τελείωσε. Και ας τα βρουν όλοι και ας ατώσουν όλοι. Δεν με ενδιαφέρει. Όλοι οι κόρτες μπογκάει. Όλα τα ξαμίλια που όπου πάω αυτό μου λένε. Φοβόμαστε, τι να κάνουμε, τι να πούμε. Πόσο φόβος πια. Πόσο φόβος. Φοβόται να πάνε να κάνουν καταγγελία ότι τους κλέβουν μέρα νύχτα. Και να κάνουν καταγγελία, τι κερδίζουν? Γιατί τίποτα. Τίποτα. Αφού τους λέει δεν γίνεται τίποτα. Γιατί δεν γίνεται τίποτα? Δεν έχουμε νόμους εμείς. Είναι εκτός νόμου η Κορινθία. Είναι στέκει ναρκωμανών εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι τα συμφέροντα πιο πολλά από τη ζωή ενός ανθρώπου. Πιο πολλά τα συμφέροντα. Από τη ζωή ενός ανθρώπου. Ευχαριστώ πολύ.